Ο απερχόμενος ταξιέρχος Σιλιανός Αγεντάνης, ο οποίος στην ιστορία της 80 αυτή ήταν ο πρώτος που υπηρέτησε στον τόπο καταγωγής του, παρέδωσε σήμερα στον νέο ταξιέρχο Δημήτρη Χούπη μετά τις κρίσεις που έγιναν πρόσφατα στο Υπουργείο. Στην τελετή παράδοση παραλαβής στο στρατόπεδο Οδυσσέα Ανδρούτσου, στην έδρα δηλαδή της διοίκησης, παραβρέθηκαν οι τοπικές και στρατιωτικές αρχές του νησιού. Στις αντιφωνήσεις των δύο ταξιάρχων κυριάρχησε η αποφασιστικότητα για την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και η ανάδειξη των τοπικών κοινωνιών ως πολλαπλασιαστή της δύναμης ισχύως της 80 αυτέ. Παραδίδω σήμερα, μετά από απόφαση της στρατιωτικής ηγεσίας, την διοίκηση της 80 αυτέ στον καταξιωμένο συνάδελφο και φίλο ταξίαρχο κύριο Δημήτριο Χούπη. Ένα άριστο και διακεκριμένο επαγγελματία αξιωματικό. Απερχόμενος, υποκλίνομαι και απονέμω με βαθύτατο σεβασμό τον οφειλόμενο χαιρετισμό στις πολεμικές σημαίες της ταξιαρχίας, των συγκροτημάτων και των μονάδων της και αποτείω φόρο τιμής στους αθάνατους ηρωικούς νεκρούς που θυσίασαν τη ζωή τους στους αγώνες για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Πριν από ένα χρόνο ανέλαβα την διοίκηση 80 αυτέ, έχοντας πλήρη επίγνωση της εξαιρετικά μεγάλης τιμής αλλά και των ευθυνών και υποχρεώσεων που αυτή συνεπάγεται και με ηλυμένη την απόφαση να αναλώσω μαζί σας τις δυνάμεις μου για τη βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητος και μαχητικής ικανότητας των μονάδων της ταξιαρχίας. Ενός σχηματισμού με υψηλές επιχειρησιακές απαιτήσεις σε ένα ιδιόμορφο επιχειρησιακό περιβάλλον αποτελούμενο από 113 νήσους, μικρονησίδες και βραχονησίδες στην πιο ευαίσθητη περιοχή της πατρίδας μας, σε ένα χώρο που οι απροκάλλητες ενέργειες του γείτονα επιβεβαιώνουν καθημερινά τις διεκδικήσεις του σε βάρος εθνικής μας κυριαρχίας. Από την πρώτη μέρα της διοίκησής μου, προτεραιότητά μου αποτέλεσε το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο αποτελεί το κέντρο βάρος του αμυντικού μας συστήματος. Έχοντας πάντα ως επιδίωξη τη χρηστή και ανθρωποκεντρική διοίκηση, πίστεψα από την αρχή ότι η ταξιαρχία θα ανταποκριθεί στις αυξημένες υποχρεώσεις της, χάρη στο αίσθημα ευθύνης, την επιμονή, την αγωνιστικότητα, την εργατικότητα και τον υψηλό επαγγελματισμό που διακρίνει το σύνολο του προσωπικού μας και δεν διαψεύστηκα. Το πενετό έργο που έχει επιτελεστεί είναι απόρρια της ομαδικής και ακάματης εργασίας, της συστηματικής και επίμονης προσπάθειας, της αποτελεσματικής αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε όλοι μαζί. Το έργο είναι συλλογικό και κατά κύριο λόγο δικό σας επίτευγμα. Συγκεκριμένα, εκτελέσατε ασκήσεις και πειρά με όλα τα οπλικά συστήματα που από το υστέρημά του μας έχει εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Πετύχατε να κινήσετε πολλάκες το σύνολο των μέσων της ταξιαρχίας ημέρα και νύχτα. Διακινήσατε εκατοντάδες τόνους υλικών, πυρομαχικών και καυσίμων χωρίς ατυχήματα. Αφιερώσατε πολλές ώρες από τον ελεύθερο χρόνο σας ώστε να μηδενιστεί η ακινησία των μέσων μας. Διαχειριστήκατε τη λειτουργία δύο κέντρων υποδοχής με άριστα αποτελέσματα και μηδενικά προβλήματα. Αναβαθμίσατε τις υποδομές και τη λειτουργικότητα όλων των φυλακίων της περιοχής ευθύνης ταξιαρχίας και ιδιαίτερα στις Μικρονήσους. Συνδράματε στην υγειονομική υποστήριξη των κατοίκων στην περιοχή ευθύνης αποσπώντας κολακευτικά σχόλια. Εν κατακλείδη αποδείξατε ότι είστε επαγγελματίες, ότι άνδρες, γάρ, πόλεις και ούτε είχε ουδένίες, όπως αναγράφεται και στο μνημείο της Εξαρχίας. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, υπευθυνότητα, όραμα και ενθουσιασμό τις δημιουργικές σας προσπάθειες, αξιοποιώντας στο έπακρο το προσωπικό μας και τα οπλικά μας συστήματα, ώστε η ταξιαρχία να συνεχίσει να αποτελεί μια σύγχρονη και ευέλικτη αποτρεπτική δύναμη, ικανή να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά σε αυξημένες απαιτήσεις της περιοχής και στις ασήμαντες απειλές, ενώ παράλληλα να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου, προβάλλοντας το κοινωνικό της πρόσωπο. Να είστε υπερήφανοι που στις δύσκολες αυτές στιγμές που περνάει η χώρα μας, το εθνικό μας αμυντικό σύστημα και ο στρατός μας, ως ισχυρότατος πυλώνας αυτού, παραμένει όρθιο, ικανό, έτοιμο. Δεν έχουμε υποστείλει ποτέ, ούτε πρόκειται, τη σημαία της εθνικής αξιοπρέπειας, του καθήκοντος και του χρέους, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για μια Ελλάδα της προόδου, της ευημερίας, της προκοπής. Ευχαριστώ τον Πανάγανο Θεό για τις δωρεές του και τον προστάτη του στρατού μας Άγιο Γεώργιο που μου χάρισε δύναμη για να ανταποκριθώ στις μεγάλες απαιτήσεις και στις βαρχές ευθύνες μου. Ευχαριστώ την Εκκλησία μας, τις τοπικές αρχές και τους συμπατριώτες μου που στάθηκαν δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια αποφασισμένοι να αγωνιστούν μαζί μας με όλες τις δυνάμεις. Δεν θα λησμονήσω ποτέ
την αμέριστη συμπαράσταση, την αγάπη, τον σεβασμό, τη σύμπνοια και τη συνεργασία που μας προσέφεραν. Φυλάξει αυτούς τους θεσμούς σαν κόρη οφθαλμού. Ευχαριστώ επίσης τους άξιους συμπαραστάτες του Εθνικού Στρατού, τους αγαπητούς εθνοφύλακες που σχεδόν μια ζωή κρατούν τα όπλα στα χέρια τους, έτοιμοι να υπερασπιστούν με αυταπάρνηση κάθε επιβουλή της ελληνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της πατρίδας μας. Σας διαβεβαιώνω ότι θα διατηρώ για πάντα με βαθιά συγκίνηση τις ακούραστες και αγέραστες μορφές σας, γιατί σε όλους εσάς ανήκει ό,τι τελικά επιτεύχθηκε. Με τις σκέψεις αυτές σας αποχαιρετώ με όλη μου την αγάπη και εκτίμηση και σας καλώ να αναφωνήσετε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω η 80 ΑΘΕ! Αναλαμβάνω σήμερα τα καθήκοντα του διοικητού της 80 ΑΘΕ. Το γεγονός αυτό περιποιεί εξαιρετική τιμή στο πρόσωπό μου και με καθιστά υπερήφανα, καθώς στη διοίκηση της 80 ΑΘΕ έχουν διακριθεί εξέχουσες ηγετικές προσωπικότητες και άριστοι αξιωματικοί του στρατού Ξηράς και της Πατρίδος, γενικότερα μεταξύ των οποίων και ο καταξιωμένος και πετυχημένος απερχόμενος διοικητής, ο ταξιέρωτος Εργεντάνης Τελιανός, ο οποίος επιτέλεσε σημαντικότατο έργο σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για το έθνος και στον οποίο εκφράζω από βάθος καρδιάς τις θερμές ευχαριστίες για τη σημαντικότατη και άοπλη προσφορά του εδώ στη γη που γεννήθηκε, μεγάλωσε, ανδρώθηκε και είχε τη μέγιστη τιμή να υπηρετήσει ως διοικητής σχηματισμού. Πρώτη στο καθήκον μου να υποκριθώ και να απονείμω το προσήκον δαφόρο τιμής στις πολεμικές σημαίες της 80 ΑΘΕ και των μονάδων της και να αποτίσω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους ένδοξους νεκρούς που έπεσαν ηρωικά υπερπατρίδος για την ελευθερία και την ανεξαρτησία του έθνους, καθώς και τους πεσόντες συναδέλφους επαγγελματίες, εθνοφύλακες και στρατευσίμους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στην ειρηνική περίοδο. Σέβομαι το εξαιρετικό έργο που έχει επιτελεστεί και σας καλώ να συνεχίζετε άοκνα τις προσπάθειές σας για τη διατήρηση και περιττέρω ευελτιστοποίηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας της ΑΔΕ. Δηλώνω ότι θα αφιερώσω ιεραποστολικά όλη μου την ενέργεια, τη δυναμική και το χρόνο προκειμένου να συμβάλλω στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στην ικανότητα αποτροπής της ΑΔΕ σε κάθε σπιθαμή της περιοχής αυτής των 133 μεγάλων και μικροτέρων κατοικημένων και ακατοίκητων νησιών και μικρονησίδων του βορείου συμπλέγματος των Δωδεκανήσων, που όπως όλοι μας γνωρίζουμε ότι λόγω γεωγραφικής θέσης και του εξαιρετικού ανθρωπίνου δυναμικού της τοπικής κοινωνίας αποτελούν την καρδιά, το πολλαπλασιαστή ισχύος και το κομβικό σημείο ενδιαφέροντας όχι μόνο του Αιγαίου Αρχιπελάγους αλλά και της πατρίδας γενικότερα. Ως παρακαταθήκη και δίκτυα επιτυχίας των ανωτέρων είναι η συνέχιση εκ μέρους μας της εξασφάλισης του περιβάλλοντος ειρήνης και ασφάλειας τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για την πατρίδα κατ' επέκταση. Το ανθρώπινο δυναμικό υπήρξε και παραμένει το καλύτερο οπλικό σύστημα και ως εκ τούτου η διοίκησή μου θα είναι πρωτίστως ανθρωποκεντρική, σε πλήρη συμφωνία με τους νόμους και τους στρατιωτικούς κανονισμούς. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως ό,τι θα ζητηθεί από εσάς θα είναι πρωτίστως σε υπερθετικό βαθμό απαιτητό από τον εαυτό μου. Αποτελεί αξιωματική θέση η αναδιαφυσβήτητη εμπιστοσύνη στις ικανότητές σας, καθώς και η αφοσίωσή σας προς την πατρίδα και ειδικότερα στο στόχο της επιτυχούς προάσπισης της εδαφικής ακεραιότητας της περιοχής ευθύνης της ΑΘΕ, την οποία νυχθημερών υπερασπίζεστε άπαντες, με ευλάβεια και με υπερηφάνεια ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης. Γνώμονα της επιτυχίας και της ποιοτικής υπεροχής είναι η καλλιέργεια στο μέγιστο βαθμό όλων των στρατιωτικών αρετών και κυρίως της πειθαρχίας, πάντοτε όμως σε συνδυασμό με την αισιοδοξία, το χαμόγελο και τη γενοψυχία. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ερχόμαστε από τα βάθη της ιστορίας και σκοπεύουμε να παραμείνουμε εδώ με κάθε κόστος, διατηρώντας ως φάρο των ενεργειών μας τη ρίση της 80 ΑΤΕ, γέα και είδωρ ουδίδωμε. Κύριο έργο μας να αποδεικνύουμε σε κάθε δράση και ενέργεια, εν τόπο και χρόνο, ότι ο ελληνικός στρατός δεν βρίσκεται σε κρίση και συνεχίζει σταθερά να διαχειρίζεται με επιτυχία το παρόν, διαμορφώνοντας παράλληλα το μέλλον, κάνοντας άλμα στο χρόνο πιο γρήγορα από τη φθορά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο εθνικός ποιητής Οδυσσέας Ελίτης. Με τη βεβαιότητα ότι όλοι, με τη βοήθεια του Πανάγαθου Θεού και της πρεσβείας της υπερμάχου στρατηγού μας, θα εκτελέσουμε την αποστολή μας στο ακέραιο, με επιμονή, με πάθος και όραμα, εύχομαι υγεία,
δύναμη, επιτυχία και σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος. Ζήτω. Ζήτω ο στρατός. Ζήτω. Ζήτω η 80. Ζήτω.